Ο κτηνολογικός σύνδεσμος υπάρχει από το 2003 με τη σύμπραξη δύο προϋπάρχοντων κυπριακών κτηνολογικών συνδέσμων. Παρόλο που δεν είναι λίγοι αυτοί που αγνοούν την ύπαρξή του, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη σπουδαιότητα του έργου που επιτελεί. Ο κτηνολογικός σύνδεσμος είναι ένα σωματείο εγγεγραμμένο στην Κύπρο και στόχος μας είναι η προστασία των πουλιών και της φύσης γενικότερα. Και το επιτυγχάνουμε αυτό με το να έχουμε εκστρατείες για συγκεκριμένα θέματα, όπως ας πούμε η παράνομη παγίδευση, αλλά επίσης και κάνοντας αρκετή μελέτη γύρω από τα πουλιά, παρακολούθηση όπως το λέμε εμείς, που σημαίνει να μελετάμε τους πληθυσμούς, αν ανεβαίνουν, κατεβαίνουν, αν υπάρχουν είδη που κινδυνεύουν, συμμετέχοντας επίσης σε προγράμματα για προστασία συγκεκριμένων περιοχών ή πουλιών. Έχουμε ένα πρόγραμμα που μόλις τέλειωσε για το ΓΥΠΑ, που είναι πολύ απειλούμενο είδος στην Κύπρο, και ένα πρόγραμμα για μια περιοχή που την κάνουμε αποκατάσταση στην Ορόκλινη. Επίσης, δίνουμε πολύ έμφαση στην ενημέρωση, πηγαίνοντας σε σχολεία, βγάζοντας περιοδικά, ηλεκτρονικό δελτίο που πάει σε 3.500 άτομα, ας πούμε, κάθε μήνα. Σκευμένο κοινό τα μικρά παιδιά, νομίζω είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένα σε περιβαλλοντικά θέματα και κυρίως όσον αφορά Φλωρίδα και Πανίδα του τόπου, παρά οι ενήλικες. Αυτό είναι αλήθεια και ελπίζουμε και με τον τρόπο με το να ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους να τα ευαισθητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο. Γιατί αν ευαισθητοποιηθούν από νωρίς γίνονται πολύ πιο υπεύθυνοι ενήλικοι όταν μεγαλώσουν και καμιά φορά τα παιδιά έχουν και μία απίστευτη διορατικότητα στα προβλήματα. Δηλαδή τα βλέπουν με έναν πολύ απλό και πολύ ξεκάθαρο τρόπο και το τι πρέπει να κάνουμε. Νέοι επιστήμονες με σπουδές στη βιολογία ή το περιβάλλον απαρτίζουν το δυναμικό του κτηνολογικού συνδέσμου Κύπρου και τους ενώνει η κοινή επιθυμία για προστασία κυρίως της Πανίδας αλλά και της Φλωρίδας της Κύπρου. Το όραμά μας έχει να κάνει με το να δούμε έναν πληθυσμό ο οποίος πραγματικά να ενδιαφέρεται για την προστασία και την αειφορία της ζωής μας γενικότερα, που αυτό σημαίνει να προστατεύουμε μαζί και τη φύση και τα πουλιά βέβαια, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η φύση γενικότερα.